για έλλειψη προσωπικού και για δεδαλώδεις διαδικασίες προκειμένου να λυθούν ακόμη και τα πιο απλά προβλήματα μιλάει στην Σαμιακή Τηλεόραση ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος των Μαυρατζέων κ. Δημήτρης Κυριαζής. Έχει φρακάρει ο κεντρικός υπόνομος και έβαζε μέσα τα λίμματα και μιλάμε και εδώ πέρα ο άνθρωπος έφυγε πριν δύο μήνες μου λέει εδώ πέρα τι γίνεται το έχω μεταφέρει γιατί πρέπει να, ξέρει, να γνωρίζει ο κόσμο ότι εμεί οι πρόεδροι γνωμοδοτούμε και τα προβλήματα τα μεταφέρουμε στο Δήμο. Και όχι μια φορά, 40 φορέ. Αλλά φτάσαμε σε οριακό σημείο. Δεν, δεν, δεν μπορούμε. Ε, δεν είναι εικόνα αυτό το πράγμα, α πούμε. Και πρέπει να μπαίνουν προτεραιότητε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τα αφήνει δύο μήνε. Γιατί υπάρχει κίνδυνο για αρρώστιε. Και αν δεν έχει προσωπικό ο Δήμο, να φροντίσει να αποκτήσει προσωπικό. Δεν ξέρω τι φταίει. Αυτό τώρα εδώ και ένα εξάμεινο, συνέχεια δεν έχουμε, δεν έχουμε κόσμο. Εδώ είναι η κατάληξη των λιμάτων από την κεντρική αποχέτευση, η οποία είχε φράξει εδώ και δύο μήνες. Εμείς έχουμε ενοχλήσει το Δήμο, βέβαια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες οι αντίδεμαρχοι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή δεν είναι δικαιολογία, ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Το θέμα είναι όμως και ο κόσμο τι να κάνει. Και μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εγκυμονούν οι κινδύνους, η υγεία των ανθρώπων. Μετά από δύο μήνες, Ποιο το ανέχεται αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταφύγουν στι... σε μηνύσεις και τους λέω, μετά από υποσχέσεις και περιμένετε και περιμένετε και περιμένετε. Αλλά φτάσαμε στο απροχώρητο. Έχω από τις 20 Οκτωβρίου θέμα με την αποχέτευση του κεντρικού δίκτυο, Έχω ειδοποιήσει, δεν ξέρω πόσες φορές, και ο κύριος Βαλκαμλής λέει ότι δεν έχει ειδοποιηθεί και δεν μπορεί να έρθει. Από τον Οκτώβριο, 20 Οκτωβρίου, έχω ειδοποιήσει, το έχει πρόβλημα τον πρόεδρο να εδώ την Κυριαζή και τον υδραυλικό του Δήμου να ειδοποιήσουν τον κύριο Βαλκαμλή ότι έχει βουλώσει ο κεντρικός αγωγός των λιμάτων, τα οποία καταλήγουν μέσα στο σπίτι μου. Αυτό έχει καταντήσει πλέον να είναι ένα χάλι. Γιατί είδατε και από μόνοι σα ότι δεν είναι απλά να βγάζει υγρασία, είναι σαν να έχει μια βρύση ανοιχτή και να τρέχει μέσα στο σπίτι. Λύματα, είναι λίματα. Δεν είναι νερό, είναι έχω, λύματα. και λίματα. έχω αναγκαστεί, έχω δύο μικρά παιδιά, το σπίτι είναι από το σεισμό. Ε, Χθε ήταν οι μηχανικοί οι άνθρωποι για να το δούνε. τα πράγματα πάνε για πέταμα, γιατί ήταν μέσα στο σπίτι, ήταν μέσα 10 πόντου νερό, λύματα οι αντιδημάρχοι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Χωρίς προσωπικό όμως δεν γίνεται. Και πρέπει να πάρουν οι ειδικότητες, και ηλεκτρολόγους. Εδώ πάσει ο Δήμος. Λοιπόν, τι να, να κάνει τώρα, αν θα πάρουν πάλι εργάτες καθαριότητες να σπρίζουν και να κόβουν τα χορταράκια. Αυτό εδώ πέρα πώς θα λυθεί το θέμα. Να σας, να σας, δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα να ξεβουλώσουν, χτυπούσαν τα τηλέφωνα. Έχουμε βλάβει εδώ, έχουμε βλάβει εκεί. Δεν μπορεί να δουλέψει ο κόσμος. Πρέπει να τελειώσει λοιπόν ένα, ένα πρόβλημα. Και να, και να βγουν και οι τεχνικέ υπηρεσίε να υποδεικνύουν στου τεχνικού τι να κάνουν.